Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης, Digital Media Strategist και είμαι εδώ γιατί ήρθα να σας απαντήσω σχετικά με το Creator Studio και το Business Switch. Πολλοί έχετε μπερδευτεί, το Business Switch είναι ένα καινούριο ουσιαστικά εργαλείο το οποίο προσπαθεί το Facebook να συγκεντρώσει ουσιαστικά όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία μας δίνει μέχρι σήμερα μεμονωμένα. Δηλαδή το διαφημιστικό κομμάτι, το Creator Studio, το χρονολόγιο, όλα αυτά μαζί σε ένα. Ωστόσο αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ πρόημο το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, έχει πάρα πολλά σφάλματα, θα επιστρέψω με καινούριο podcast για να σας πω και βιντεάκι στο YouTube, μην σας πω, για να σας πω αναλυτικά πώς δουλεύει, αν δουλεύει σωστά και ούτω καθεξής. Μέχρι στιγμής πάντως μου έχει αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις, αλλά έχει πάρα μα πάρα πολλά σφάλματα ακόμα. Πάμε να δούμε λίγο το Creator Studio, γιατί πολλοί με ρωτάτε αν το χρειαζόμαστε και πότε το χρειαζόμαστε και τι ακριβώς κάνει. Λοιπόν, το Creator Studio του Facebook θα μπορούσα να το χωρίσω σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία έχει να κάνει στο κομμάτι της παρακολούθησης ουσιαστικά, όπου, ξέρετε, εγώ που ασχολούμαι με πάρα πολλέ σελίδε και φαντάζομαι είστε πάρα πολύ εκεί έξω που κάνετε το ίδιο πράγμα ακριβώς, θέλετε να έχετε τον έλεγχο των αναρτήσεων. Ωστόσο, στη ροή της αρχικής σας βλέπετε το από φίλου, από άλλε σελίδε που ακολουθείτε και χάνονται μέσα σε όλη αυτή την πληροφορία οι δικέ σα αναρτήσει, αυτέ που έχετε σχεδιάσει. Μέσα λοιπόν από το Creator Studio μπορώ να βλέπω ακριβώ τι αναρτήσει τι δικέ μου. Όλε αυτέ οι οποίε έχουν παραχθεί, δημιουργηθεί από μένα ή από του συνεργάτε μου και αφορούν τι δικέ μου σελίδε. Τι σελίδε τι οποίε έχω οποιονδήποτε ρόλο από διαχειριστή μέχρι υπεύθυνο επικοινωνία. Άρα μπορώ να έχω μία πλήρη εικόνα στο τι αναρτήσεις γίνονται στις δικές μου σελίδες. Επίσης μπορώ να παρακολουθήσω τα στατιστικά και μάλιστα ένα πλεονέκτημα, γιατί θα μου πείτε σε κάθε σελίδα αν θα μπω στα στατιστικά, μπορώ να τα δω. Ένα πλεονέκτημα λοιπόν που μου δίνει το Creator Studio είναι ότι μπορώ να δω στατιστικά ομαδικά, δηλαδή να ομαδοποιήσω σελίδες, ίσως που έχουν το ίδιο αντικείμενο και να δω πώς πάνε ή έχουν τον ίδιο κάτοχο έτσι και να δω πώς πάνε στο άρθρισμα γιατί μπορεί μία σελίδα να μην πηγαίνει καλά οι άλλες τρεις όμως που έχουν το ίδιο περιεχόμενο ή αφορούν τον ίδιο, την ίδια επιχείρηση να πηγαίνουν καλύτερα και να έρχεται και να ισοφαρίζει λίγο. Ε, άρα είναι ένα σπουδαίο εργαλείο για να έχω μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα όταν μιλάμε για διαφορετικές σελίδες μεταξύ τους. Επίσης, Φανταστείτε τώρα πόσο χρόνο στον στο να βλέπετε τα στατιστικά κάθε σελίδα από ένα σημείο και όχι να πηγαίνετε να βρίσκετε τη σελίδα να πηγαίνετε στα, στα, στα τι, πού? θα το πω στα στατιστικά το είπα και να και να τρώτε χρόνο περιμένοντας να φορτώσει κάθε φορά ένα νέο παράθυρο και να ακολουθήσετε όλα αυτά τα βήματα. Σε ένα σημείο τα βλέπω όλα. Και ακριβώς το ίδιο γίνεται και στα μηνύματα. Από ένα σημείο μπορώ να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα ανεξάρτητα από ποια σελίδα είναι. Επιλέγω τη σελίδα μόνο και μου φορτώνει τα μηνύματα και απαντάω. Δεν χάνω χρόνο για να ψάχνω πάλι σελίδες και να πηγαίνω στα μηνύματα και να φορτώνει και να καθυστερεί και κάθε λίγο και λιγάκι να περιμένω. Επίσης, στο Creator Studio, στο κομμάτι της παρακολούθησης, μπορώ να δημιουργήσω ομάδες και να κάνω ομαδική αξιολόγηση ή δημιουργία, έτσι, ε, ανάλυση στα μηνύματα και να βλέπω συγκεκριμένα πράγματα των αναρτήσεων αν δεν θέλω να βλέπω όλες μου τις σελίδες. Μπορώ να επιλέξω τι τις βασικές σελίδες τις οποίες θέλω να χειρίζομαι μέσα από το Creator Studio και αυτές έρχεται και μου δείχνει σε οποιοδήποτε επίπεδο και να είμαι. Και φυσικά, σε λίγο καιρό Εύχομαι άμεσα. Μέχρι στιγμή δεν ισχύει στην Ελλάδα, αλλά ισχύει στο εξωτερικό. Μέσα από το Creator Studio γίνεται η οικονομική αξιοποίηση. Ουσιαστικά το να μπορείτε να έχετε έσοδα ε, μέσα από το περιεχόμενό σα, από τα βίντεό σα. Όπω ακριβώ δηλαδή συμβαίνει και στο YouTube. Ακριβώ με τον ίδιο ε, τρόπο. Και το δεύτερο λοιπόν, όλα αυτά ήταν στο πρώτο κομμάτι, έτσι. Στο ε, κομμάτι της παρακολούθησης Το δεύτερο κομμάτι το οποίο συγγνώμη, μας βοηθάει το δεύτερο λοιπόν κομμάτι το οποίο μας βοηθάει το Creator Studio είναι η δημιουργία το κομμάτι της δημιουργίας μπορούμε να κάνουμε δημοσιεύσεις έτσι μπορούμε να, να προγραμματίσουμε τις αναρτήσεις μας να κάνουμε προσχέδια και μπορούμε ακόμα να βλέπουμε τις δημοσιεύσεις τις οποίες έχουμε ορίσει ότι θέλουμε να λήξουν. Για παράδειγμα, αυτό ισχύει για βίντεο. Μπορεί να ανεβάσω ένα βίντεο το οποίο να αφορά ε, μία εκδήλωση η οποία θα γίνει την τάδε του μήνα. Και να του πω ότι μετά από 10 μέρε αφού γίνει η εκδήλωση, θέλω να σβηστεί γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτό το βίντεο να υπάρχει ε, στην σελίδα μου και να είναι δημόσιο. Αυτή σε αυτή την περίπτωση, το περιεχόμενο αυτό μπορώ να το βρω με τα στατιστικά του εδώ, στο Creator Studio και επιλέγοντα τι δημοσιεύσει όπου έχουν λήξει στα προσχέδια αποθηκεύω ό,τι θέλω να αποθηκεύσω και δεν είμαι ακόμα έτοιμος ώστε να το προγραμματίσω ή να το δημοσιεύσω. Σας είπα άραγε ότι μπορούμε και να τα προγραμματίσουμε, μπορούμε και να τα δημοσιεύσουμε από εδώ. Βασικό εργαλείο εδώ είναι ότι μπορώ να δημοσιεύσω με ένα upload ένα βίντεο σε πολλές σελίδες. Το ανεβάζω μία φορά και του λέω θέλω να ανέβεις εδώ, εκεί και εκεί και παρακεί. Και ανεβαίνει ταυτόχρονα σε τρεις και τέσσερις και πέντε και όσες σελίδες θέλω. Ορίζω μία κύρια σελίδα και όλες οι υπόλοιπες είναι, σε όλες τις υπόλοιπες γίνεται διανομή του περιεχομένου. Τι με βοηθάει αυτό. Γλιτώνω πάρα πολύ χρόνο και επίση συγκεντρώνω τις προβολές όλων των βίντεο στο ένα μου βασικό βίντεο, το κύριο κάτοχο που είναι στο συγκεκριμένο βίντεο. Μπορώ να κάνω live μεταδόση από εδώ, έτσι μπορώ να ανεβάσω βίντεο, μπορώ να κάνω δημοσκόπηση, μπορώ να κάνω stories, μπορώ να κάνω ό,τι ακριβώς θέλω. Και για να σας βοηθήσω λίγο, πλέον στο Apple Store και στο Play Store μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή Creator Studio όπου μπορείτε να το χειριστείτε και να τα προσχέδια και τις, τα δημοσιευμένα ε, και τα προγραμματισμένα πάρα πολύ εύκολα να τα τροποποιήσετε, να αλλάξετε τις ημερομηνίε, να τα σβήσετε, να τα κατεβάσετε, να τα κρύψετε να κάνετε ό,τι ακριβώς θέλετε μέσα από το κινητό σας, εύκολα και γρήγορα. Να αναφέρω και ακόμα μία φορά ότι όλες αυτές οι εφαρμογές που μας δίνει το Facebook για να χειριζόμαστε το περιεχόμενό μας μέσα από κινητά είναι κυρίως για γρήγορη ε, παρακολούθηση, γρήγορες τροποποιήσεις. Δεν, δεν είναι πλήρω τα εργαλεία που θα δούμε σε έναν υπολογιστή, αν ένα μπούμε στο Creator Studio, αλλά ωστόσο είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο για να κάνουμε την παρακολούθηση. Και φυσικά θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να δείχνετε πάρα πολύ προσοχή στις δημοσίευσεις που κάνετε γιατί υπάρχει και η ποιότητα σελίδα όπου ουσιαστικά τι είναι, ο αλγόριθμο του Facebook βλέπει το περιεχόμενό σα, τι αλληλεπιδράσεις που δέχεστε και σα αξιολογεί. Αξιολογεί την ποιότητα της σελίδα σα. Όσο καλύτερη είναι, τόσο το δυνατόν, τόσο, περισσότερε συγγνώμη εμφανίσει και απήχηση σα δίνει. Την ποιότητα σελίδα την ελέγχουμε. Μπαίνοντα σε μία σελίδα, επαγγελματική σελίδα, όχι προφίλ, πάνω που είναι το μενού όπου λέει και το κέντρο διαφημίζων για τα εισερχόμενα της ειδοποιήσεις Ακ, ακριβώς σε δίπλα λέει ποιότητα σελίδα. Σε πολλούς μπορεί να είναι στο περισσότερα, να πατήσετε περισσότερα και να σας δείξει την ποιότητα σελίδας. Όπου εκεί βέβαια θα δούμε τους όρους ε, και τις, την πολιτική της κοινότητα του facebook και φυσικά σε τι κατάσταση είμαστε εμείς. Αν έχουμε ποινές ή όχι. Σας εύχομαι λοιπόν να μπείτε να το δείτε και να μην έχετε ποινές. Ε, αυτά είχα να σας πω. Είναι πάρα πολύ σύντομο αυτό το podcast γιατί προήλθε από δικές σας ερωτήσεις. Ε, μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας είτε στο, από, που, από, που, ακούτε το podcast, ό,τι προτιμάτε εσείς. Spotify, Google, Apple, παντού υπάρχω. Ε, και για όσους είστε φίλοι του YouTube ή του Instagram μπορείτε να με βρείτε ως Μάρκος Μιγνάκης. Ε, και στέλτε μου μήνυματάκια, γράψτε μου σχόλια όπως θέλετε να δούμε τι επόμενο βιντεάκι θέλετε να σας βγάλω. Μέχρι τότε σας χαιρετώ. Χάρηκα που με ακούσατε. Εύχομαι να σας ακούσω ή να σας διαβάσω κι εγώ. Καλή συνέχεια. Σας χαιρετώ μέχρι το επόμενο podcast.